Ευχαριστώ πάρα πολύ που περιμένατε. Θέλω ένα σχόλιο, διότι έχουμε δύο υποψηφίους οι οποίοι δηλώνουν και οι δύο ότι έχουν νικήσει. Και έχουμε και μια μαζική συμμετοχή στις εκλογές των ΗΠΑ. Και βεβαίως έχουμε και μια επανάληψη, λένε κάποιοι, και του 2016. Θα ήθελα ένα δικό σας σχόλιο πρώτα απ' όλα γι' αυτό. Κοίταξε, να περιμένουμε να δούμε τα αποτελέσματα, τελικά αποτελέσματα. Ο αμερικανικός λαός αποφασίζει. Το όποιο αποτέλεσμα είναι σεβαστό. Το ζητούμενο για τη χώρα μας, μεταξύ άλλων, που αφορούν προφανώς τον ρόλο των ΗΠΑ σε παγκόσμιο επίπεδο, είναι οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις. Και αυτές σήμερα που απλώνονται και ξεδιπλώνονται σε όλα τα επίπεδα, είναι ισχυρές, στενές και παραγωγικές. Πρόσφατα, μάλιστα, έχει αποδειχθεί ότι έχουν ενισχυθεί και προσδοκούμε αυτή η θετική ροπή να διατηρηθεί και στο μέλλον, ανεξάρτητα από το εκλογικό αποτέλεσμα που θα υπάρξει στις ΗΠΑ. Είναι προφανές αυτό. Οι σχέσεις και με την σημερινή ηγεσία και έχουν αποδειχθεί, και βεβαίως και η επίσκεψη που έγινε από την πλευρά του επικεφαλής του State Department στη χώρα μας το έδειξε αυτό. Προφανώς όμως αντιλαμβάνεστε και εσείς ότι το αποτέλεσμα, το όποιο αποτέλεσμα τελικά, θα έχει συνέπειες και στην οικονομία, θα έχει και συνέπειες γενικότερες. Υπάρχει αλλαγή σε κάποιο πλάνο από την πλευρά του Υπουργείου Οικονομικών και από την πλευρά της κυβέρνησης σε σχέση με... Όχι, δεν προκύπτει αυτή τη στιγμή οποιαδήποτε διαφοροποίηση, άλλωστε δεν ξέρουμε και το αποτέλεσμα. Ωραία, περιμένουμε λοιπόν και μετά θα το σχολιάσουμε, θα έχετε και εσείς τη δυνατότητα να το δείτε. Πάμε λοιπόν τώρα στα θέματα τα οποία απασχολούν και τους πολίτες, απασχολούν και το Υπουργείο Οικονομικών, απασχολούν και την κυβέρνηση. Δυστυχώς το κακό σενάριο, αυτό το οποίο όλοι ήθελαν να αποφύγουν, ήθελαν να το αποφύγει και η κυβέρνηση, το είπε και ο Πρωθυπουργός, δηλαδή το σενάριο κάποιον lockdown, απευχόμεθα όλοι να μιλήσουμε για ένα συνολικό lockdown, είναι κάτι το οποίο όμως δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε, το είπε και ο κύριος Πέτσας χθες. Τι σημαίνει στην πράξη αυτό για το Ταμείο, θέλω να μου πείτε κύριε Υπουργέ, τι σημαίνει για την πραγματική οικονομία όλο αυτό? Μόλις μου θέσατε δύο διαφορετικά διακριτά ερωτήματα. Μου είπατε τι σημαίνει για την πραγματική οικονομία και τι σημαίνει για το Ταμείο. Έτσι, έχετε απόλυτο δίκιο, σωστά το θέτετε. Όπως έχω πει και στο παρελθόν, κάθε περιορισμός της οικονομικής δραστηριότητας έχει κόστος για την πραγματική οικονομία και τα δημόσια οικονομικά. Όσο πιο πολύ και αυστηροί είναι οι περιορισμοί, και προσέξτε, και όσο μεγαλύτερη είναι η διάρκεια τους, τόσο πιο οδυνηρές είναι οι επιπτώσεις σε κοινωνία και οικονομία. Κάναμε κάποιους προσεγγιστικούς υπολογισμούς και έδειξαν αυτοί ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο το μηνιαίο κόστος επιβολής ενός καθολικού lockdown είναι περίπου στο 2,5-3% της κάθε χώρας. Σήμερα δεν έχουμε καθολικό lockdown, άρα εκτιμούμε ότι οι επιπτώσεις θα είναι μικρότερες σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Χθες, να ξέρετε, ήταν ένα αντικείμενο συζήτηση αυτό και στο Eurogroup, διότι έχουμε περιορισμούς, έχουμε αυστηρούς περιορισμούς. Έχουμε αυστηρούς περιορισμούς σε τοπικό επίπεδο, αλλά δεν έχουμε την εικόνα αυτή τη στιγμή που είχαμε τον Μάρτιο-Απρίλιο στην Ευρώπη. Mm. Αυτό το κόστος μπορεί να περιοριστεί κυρίως με δημόσιες παρεμβάσεις, στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Άρα, έχουμε στο δεύτερο ερώτημά σας. Αντέχει το Ταμείο της χώρας? Και η απάντησή μου είναι ναι. Αντέχει, διότι απέδειξε το προηγούμενο χρονικό διάστημα η κυβέρνηση ότι με ταχύτητα και διορατικότητα, αλλά και υπευθυνότητα, χτίζαμε ταμιακά διαθέσιμα έτσι ώστε να είμαστε έτοιμοι ανά πάσα στιγμή για το χειρότερο σενάριο, το οποίο να διαρκεί και για αρκετό χρονικό διάστημα. Εσείς μπορείτε να βάλετε, μάλλον στους σχεδιασμούς σας, φαντάζομαι ότι υπάρχουν διάφορα πλάνα και υπάρχει και πλάνο Α, υπάρχει και πλάνο Β, υπάρχει και πλάνο καταστροφής, κάτι το οποίο κανείς δεν θέλει να φαντάζεται. Μπορείτε να πείτε πόσος χρόνος είναι αυτός που μπορούμε να αντέξουμε σε σχέση με το Ταμείο, δηλαδή σε σχέση με τα διαθέσιμά μας, διότι προφανώς οι όποιες ενέσεις θα δοθούν θα εξαρτηθούν από αυτό. Το Ταμείο, ξέρετε, όπως και σε ένα απλό νοικοκυριό, γεμίζει και αδειάζει. Προσθέτουμε πόρους και αφαιρούμε πόρους. Προσθέτουμε πόρους κυρίως μέσα από τις επιτυχημένες εξόδους στις αγορές. Αφαιρούμε πόρους για να στηρίξουμε την πραγματική οικονομία, να χτίσουμε ένα δίκτυο ασφαλείας πάνω από νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Όπως κατέδειξε και το προσχέδιο του προϋπολογισμού, εμείς λειτουργούμε, και σωστά το αναδείξατε, και με βασικό σενάριο και με δυσμενές σενάριο. Άρα ουσιαστικά έχουμε κάνει την εκτίμηση ότι μπορεί να χρειαστούν πόροι και για αρκετούς μήνες προκειμένου να στηρίξουμε την πραγματική οικονομία και το 2021. Με λίγα λόγια, οι εξελίξεις τελευταίας εβδομάδος δικαιώνουν την μεθοδικότητα, την ταχύτητα και την διορατικότητα με τις οποίες διαχειριζόμαστε ως χώρα τις οικονομικές συνέπειες της κρίσης. Πρώτα απ' όλα, γιατί αποδεικνύουμε ότι έχουμε διαρκή πολεμική ετοιμότητα, δηλαδή γρήγορα αντανακλαστικά
ανάλογα με την δυναμική των εξελίξεων στο υγειονομικό πεδίο, επιβεβαιώνουν ότι πρέπει να έχουμε τα όπλα και τα πυρομαχικά, ώστε έγκαιρα, στοχευμένα και αποτελεσματικά να τα ρίχνουμε στη μάχη, και επιβεβαιώνουν ότι πρέπει να διατηρούμε και το οπλοστάσιο, το οποίο με σύνεση χτίσαμε και χτίζουμε το τελευταίο χρονικό διάστημα. Ωραία, Άρα, για να απαντήσω στον πυρήνα του ερωτήματός σας, έχουμε ουσιαστικά πολεμοφόδια και για δυσμενές σενάριο και το 2021. Ωραία. Λοιπόν, ένας υπουργός οικονομικών, ο τσάρος της οικονομίας, όπως συνηθίζουμε να λέμε, ο οποίος αυτή τη στιγμή είστε εσείς και βρίσκεστε στη συγκεκριμένη θέση, έχει να αντιμετωπίσει δύο θέματα. Έχει να δει δηλαδή τα μακροοικονομικά και να κάνει τη μεγάλη εικόνα. Έχει να κάνει όμως, έχει να δώσει και απαντήσεις στα ερωτήματα τα οποία θέτουν οι ακροατές, και θέλω να πάμε σε αυτά τα ερωτήματα. Και θέλω λίγο να μπούμε λίγο σε κάποια ειδικά θέματα τα οποία θέλω να μου απαντήσετε. Με ρωτάνε αρκετοί ακροατές. Πάμε στα ειδικά θέματα, να πω μόνο παρακαλώ κάτι το οποίο προέκυψε από ένα χθεσινό δελτίο τύπου που έβγαλε το Eurogroup και αποδεικνύει την ορθότητα, το έγκαιρο των ενεργειών και το μαζικό των πολιτικών που ακολούθησε η κυβέρνηση. Γιατί ουσιαστικά το ερώτημα θα μου θέσετε είναι υποσύνολο αυτό που θα πω τώρα. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τα δημοσιονομικά μέτρα που έχουν ληφθεί το 2020 είναι περίπου στο 4% του ΑΕΠ. Αυτό το γράφει χθες και η δήλωση του Eurogroup. Εμείς στην Ελλάδα, δημοσιονομικά, τα μέτρα μας είναι από 6 μέχρι 7% του ΑΕΠ. Άρα λοιπόν είμαστε ψηλότερα, πολύ περισσότερα από το μέσο όρο. Έχουμε πάρει περισσότερα δημοσιονομικά μέτρα για να στηρίξουμε νοικοκυριά και επιχείρηση. Ωραία, πάμε λοιπόν τώρα στα πρακτικά, γιατί αυτά απασχολούν και το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, κύριε Υπουργέ, τον κόσμο, και αυτά είναι τα οποία θέλει, σε αυτά θέλει απαντήσεις. Τα στοιχεία από τα ξενοδοχεία και την εστίαση είναι απογοητευτικά. Το ερώτημα είναι αν σκοπεύετε να λάβετε ειδικά μέτρα για αυτούς τους κλάδους, εάν επιβεβαιωθούν τα κακά σενάρια για βαθύτερη ύφεση και βραδύτερη ανάκαμψη. Κοιτάξτε, ουσιαστικά αυτά τα οποία ανακοινώσαμε το προηγούμενο Σάββατο, το τελευταίο Σάββατο, και περιλαμβάνουν την εικόνα την οποία ορθώς έχετε αποτυπώσει, ουσιαστικά δίνουν απαντήσεις στο ερώτημά σας. Δηλαδή, ήρθαμε και τι είχαμε πει στην αρχή, σας θυμίζω, στην ΔΕΦ, ότι θα δώσουμε μία επιστρεπτέα προκαταβολή. Δεν θα δώσουμε μία επιστρεπτέα προκαταβολή, θα δώσουμε δύο επιστρεπτές προκαταβολές. Και μάλιστα την μία επιστρεπτέα προκαταβολή θα την δώσουμε το μήνα Νοέμβριο. Και μάλιστα αυτή η επιστρεπτέα προκαταβολή το μήνα Νοέμβριο θα είναι για όλες τις επιχειρήσεις που κλείσαμε κυβερνητική εντολή, άρα και την εστίαση, χωρίς μείωση τζίρου. Οπότε θα έρθουμε να βοηθήσουμε εμπροστοβαρό στην εστίαση, για παράδειγμα, ή τα ξενοδοχεία που είναι κλειστά. Ταυτόχρονα έχουμε την μείωση ενοικίου. Ταυτόχρονα έχουμε την αποζημίωση ειδικού σκοπού. Άρα, έρχομαι να σας απαντήσω ότι έχουμε χτίσει ένα πλέγμα μέτρων έτσι ώστε να βοηθήσουμε αυτούς τους κλάδους τους οποίους αναδείξατε. Χωρίς να σημαίνει ότι ανάλογα με την δυναμική των εξελίξεων, δεν θα ενώ την νέες ένταση και την έκταση, δεν θα κάνετε και νέες παρακράβες, δεν είμαστε σε θέση να εμπλουτίσουμε, να επεκτείνουμε και να υλοποιήσουμε και πρόσφατα μέτρα. Ωραία. Από μόνο ένα στοιχείο, παρακαλώ, δεύτερο στοιχείο, προσπαθώ να σας δίνω και καινούργια στοιχεία που δεν έχουν δει ακόμα το φως δημοσιότητας. Μέχρι σήμερα που μιλάμε, από την επιστρεπτέα προκαταβολή 1, 2 και 3 έχουν βοηθηθεί 145.132 επιχειρήσεις. Όταν βλέπετε τους αριθμούς και προστίθετε, βγαίνει πολύ μεγαλύτερος αριθμός. Αλλά κάποιες επιχειρήσεις έχουν πάρει και 1 και 2 και 3 ή κάποιον συνδυασμό. Εγώ έρχομαι να σας πω τι, το κρίσιμο στοιχείο. Πόσες επιχειρήσεις έχουν βοηθηθεί τουλάχιστον μία φορά. 145.132 επιχειρήσεις είναι πολύ μεγάλος αριθμός και αυτός δεν έχει γίνει πουθενά στην Ευρώπη. Έχουν πάρει πραγματικούς πόρους στην τσέπη τους πάνω από 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Και αφήνω στην άκρη το τραπεζικό σύστημα. Κατευθείαν από το ελληνικό δημόσιο. Ωραία. Και συγγνώμη, παρακαλώ, και εννοείται ότι 4 και 5 επιστρεπτέα, το 50% δεν επιστρέφεται. Δεν θα επιστρέφεται. Αυτό είναι θετικό και είναι και γεγονός. Μιας και μου δώσατε την πάσα σε σχέση με το χθεσινό Eurogroup, ο Επίτροπος Τζεντιλόνι προέτρεψε τις κυβερνήσεις γενικότερα να αξιοποιήσουν τη ρήτρα διαφυγής και να ρίξουν περισσότερο χρήμα στις οικονομίες ως αντίδοτο στον κορονοϊό. Πέρα από τα 2,3 δισεκατομμύρια που ανακοινώσατε το Σάββατο, τι άλλο μπορούν να περιμένουν επιχειρήσεις και εργαζόμενοι? Ας πούμε, για παράδειγμα, σκέπτεστε να δώσετε κάποια έκτακτη ενίσχυση τα Χριστούγεννα σε κάποια ευάλωτα νοικοκυριά? Υπάρχει αυτή η σκέψη στο οικονομικό επιτελείο? Βλέπετε και παρακολουθούμε όλοι ότι η εξέλιξη υγειονομικής κρίσης σε πανευρωπαϊκό επίπεδο δεν είναι αυτή που προσδοκούσαμε. Χθες θέλω να σας το πω ότι σε πανευρωπαϊκό επίπεδο οι Υπουργοί Οικονομικών ουσιαστικά ανέδειξαν αυτή την πραγματικότητα. Τα πράγματα εξελίσσονται χειρότερα από τις αρχικές εκτιμήσεις. Και προφανώς η επίδραση στην οικονομία θα είναι πιο έντονη. Άρα είμαστε έτοιμοι να αξιολογήσουμε πρόσφατα μέτρα. Θα θέλαμε όμως κάθε φορά
να βλέπουμε πώς εξελίσσεται και η υγειονομική κρίση. Για παράδειγμα, ανακοινώσαμε το Σάββατο κάποια μέτρα ύψους 2,3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Αυτά αθροίζουν στα 24 δισεκατομμύρια ευρώ που ήδη έχουμε πει το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Δύο μέρες μετά ήρθε ένα τοπικό lockdown στη Θεσσαλονίκη και τις Έρες. Άρα όλα αυτά θα πρέπει να συνεκτιμώνται και άμεσα να αντιδρούμε. Σε κάθε περίπτωση παρακολουθούμε τις εξελίξεις και όποτε κρίνουμε σκόπιμο ότι πρέπει να παρέμβουμε, θα παρεμβαίνουμε. Υπάρχουν περιθώρια για νέες έκτακτες προσλήψεις στην υγεία, κύριε Υπουργέ, και γενικότερα σε προσλήψεις που θα πρέπει να γίνουν για να αντιμετωπιστεί το κομμάτι της πανδημίας? Υπάρχει κονδύλι τέτοιο στον προϋπολογισμό? Θέλω καταρχήν να σας πω ότι από την αρχή της υγειονομικής κρίσης, σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, τι είπαμε? Ότι ισχύει η ρήτρα διαφυγής. Ουσιαστικά μπορούμε να μην έχουμε δημοσιονομικούς στόχους σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, αρκεί οι πόροι να κατευθύνονται σε τέσσερις άξονες: δημόσια υγεία και ενίσχυση της υγείας, της δημόσιας υγείας, των συστημάτων δηλαδή δημόσιας υγείας, ενίσχυση της ρευστότητας στην πραγματική οικονομία, ενίσχυση των εργαζομένων και τόνωση της κοινωνικής συνοχής. Αυτό υλοποιούμε και ως χώρα. Ό,τι έχει ζητήσει ή ό,τι ζητήσει από εδώ και πέρα το Υπουργείο Υγείας για να ενισχύσουμε τη δημόσια υγεία, το έχουμε κάνει. Άλλωστε, και ο Υπουργός Υγείας δημόσια πρόσφατα στη Βουλή είπε ότι ό,τι έχει ζητήσει το έχει πάρει από το Υπουργείο Οικονομικών. Αυτό ισχύει και για το μέλλον. Ήδη υπενθυμίζω ότι οι προσλήψεις ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού έχουν φτάσει σε 7.000. Η μέθα από 557 το 2019 είναι 974 και χρησιμοποιούμε και τις δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Απαντάω συνεπώς και πάλι στον πυρήνα του ερωτήματός σας. Είμαστε εδώ να ενισχύσουμε την δημόσια υγεία σε ό,τι ζητήσει το αρμόδιο Υπουργείο. Ωραία. Με ρωτάει ένας ακροατής σε σχέση με τις αντικειμενικές αξίες. Γνωρίζω ότι η άσκηση που ετοιμάζεται για την αναπροσαρμογή αντικειμενικών αξιών προχωράει. Βρίσκεται σε καλό επίπεδο. Ένα καινούριο μοντέλο το οποίο θα λειτουργήσει για πρώτη φορά. Μπορείτε να δεσμευτείτε ότι δεν θα προκύψουν επιβαρύσεις για τους ιδιοκτήτες ακινήτων από τις αντικειμενικές αξίες, κύριε Υπουργέ? Μπορώ να δεσμευτώ ότι δεν θα προκύψουν επιβαρύνσεις για τα λαϊκά και τα μεσαία στρώματα. Διότι πολύ απλά, εάν σε κάποια περιοχή της χώρας κάποια υψηλά εισοδήματα ουσιαστικά δεν πλήρωναν φόρο ακίνητης περιουσίας για διάφορους λόγους, εκτιμώ ότι εδώ θα συμφωνήσουμε ότι θα πρέπει να πληρώσουν. Αυτό δεν νομίζω ότι διαφωνεί κανένας. Με ρωτάει ένας άλλος ακροατής, το 2021 θα έρθει η αναστολή της φοράς αλληλεγγύης. Μου λέει πότε θα πρέπει να περιμένουμε και την κατάργηση των αναχρονιστικών τεκμηρίων διαβίωσης. Αυτή τη στιγμή δεν είμαστε έτοιμοι να πούμε κάτι σχετικό. Mm-hmm. Ό,τι μπορούμε να κάνουμε και μπορούμε να υλοποιήσουμε στο πλαίσιο της υγειονομικής κρίσης θα το υλοποιήσουμε. Και γιατί το λέω αυτό? Θέλω να είμαι πολύ ξεκάθαρος και πολύ ειλικρινής. Όπως είδατε και ο Πρωθυπουργός στην ΔΕΦ ανακοίνωσε κάποιες παρεμβάσεις για το 2021. Όπως είναι η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες και η κατάργηση φοράς αλληλεγγύης για τα εισοδήματα που προκύπτουν από την ιδιωτική δραστηριότητα. Και τα δύο μέτρα που ανακοίνωσε είναι για το 2021. Γιατί έγινε αυτό? Διότι υπάρχει μια συμφωνία σε ευρωπαϊκό επίπεδο όλα τα μέτρα τα οποία αναλαμβάνονται και λαμβάνονται να είναι παροδικά και να καλύπτουν την παρένθεση της υγειονομικής κρίσης. Γι' αυτό και έχετε δει ότι πριν την υγειονομική κρίση μειώναμε με μόνιμο τρόπο τους φόρους, όσο διαρκεί η υγειονομική κρίση οφείλουμε σε πανευρωπαϊκό επίπεδο να κάνουμε παροδικές μειώσεις φόρων ή να παρέχουμε πόρους στην πραγματική οικονομία με παροδικό τρόπο. Άρα άλλες παρεμβάσεις σαν αυτές που ακούστηκαν ή με ρωτήσατε ή κάποιες άλλες που μπορεί να με ρωτήσατε με μόνιμα χαρακτηριστικά, δεν μπορούν να υλοποιηθούν όσο διαρκεί η υγειονομική κρίση. Ωραία. Αυτό που μπορώ να σας διαβεβαιώσω είναι ότι θα υπάρχει δημοσιονομική ευελιξία τουλάχιστον και το 2021 με βάση τα δεδομένα που έχουμε σήμερα στο υγειονομικό πεδίο. Θα έρθω σε αυτό, γιατί υπήρχε και ένα σχεδιασμό σε σχέση και με τη μείωση των εισφορών και των φόρων, αλλά θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο το οποίο μου το θέτουν αρκετοί. Είναι το εξής. Οι φορολογούμενοι φέτος έχουν την υποχρέωση ηλεκτρονικών αποδείξεων στο 30% των εισοδημάτων τους. Έχετε προβλέψει εσείς μία μείωση της κατανάλωσης τουλάχιστον κατά 6%. Αυτό δημιουργεί ένα κίνδυνο να υπάρξει πρόσθετος φόρος σε αρκετές χιλιάδες φορολογουμένους λόγω των ειδικών συνθήκων. Το ερώτημα μου είναι αν έχετε εικόνα για το τι δείχνουν τα στοιχεία των τραπεζών για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές και αν σκέπτεστε να διατηρήσετε εκτάκτως το προηγούμενο σύστημα. Με τα σημερινά δεδομένα που έχουμε στην κατοχή μας υπάρχει σημαντική αύξηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών.
και η οποία διατηρείται και αυξάνεται μήνα με το μήνα. Άρα ουσιαστικά αυτή τη στιγμή δεν προκύπτει κάποιο πρόβλημα σε σχέση με αυτό το οποίο με ρωτάτε. Σαφές. Είναι πολλές οι ερωτήσεις σε σχέση με το λιανεμπόριο. Να πω κάτι όμως το οποίο παρατηρούμε, δεν είναι ακριβώς πάνω στο ερώτημά σας, αλλά έχει ένα ενδιαφέρον. Σε όλη την Ευρώπη, και πάλι προσπαθώ να σας πω, επειδή η υγειονομική κρίση δεν χτυπάει μόνο την Ελλάδα, χτυπάει όλο τον κόσμο και την Ευρώπη. Μάλιστα, να σας πω με πιο έντονο τρόπο την Ευρώπη, γιατί εμείς την διαχειριζόμαστε στο υγειονομικό πεδίο ικανοποιητικά σε σχέση με άλλες χώρες. Θέλω να σας πω ότι πολλές φορές ακούω τον προβληματισμό, δώσε και άλλους πόρους στην οικονομία. Όσους πόρους και να δώσουν, και κάποιες χώρες έχουν δώσει μεγάλα πακέτα, όχι δημοσιονομικά, ρευστότητας, γιατί έχουν τη δυνατότητα, οι πολίτες κατά ανάγκη δεν τα καταναλώνουν. Τα αποταμιεύουν. Γιατί υπάρχει ο φόβος και η αγωνία του αύριο. Μιλάτε για το γεγονός ότι έχουν αυξηθεί οι καταθέσεις. Ακριβώς. Έχουν αυξηθεί συνεπώς σημαντικά οι καταθέσεις σε όλο τον κόσμο. Και μάλιστα θυμάμαι χαρακτηριστικά χθες την Κριστίν Λαγκάρντ να λέει ότι η κατανάλωση δεν μπορεί να βοηθηθεί σημαντικά, διότι ο πολίτης λόγω του φόβου του και της αβεβαιότητας για το πώς θα κρατήσει η οικονομική κρίση αποταμιεύει. Αυτό συνεπώς δεν βοηθάει την κατανάλωση. Έτσι. Άρα όταν ακούω το επιχείρημα δώσε διπλάσια, τριπλάσια χρήματα ως υπόγειο οικονομικών. Λέτε ότι το μόνο που μπορεί να γίνει είναι να αυξηθούν περισσότερο οι καταθέσεις και να μην πέσουν στην πραγματική οικονομία. Αυτό λέτε. Όχι απόλυτα, αλλά δεν θα υπάρχει η επίδραση που θα είχαμε εάν λειτουργούσε κανονικά η οικονομία. Με δεδομένο αυτό που λέτε, που είναι πραγματικότητα, γιατί πράγματι σε μια περίοδο οικονομικής κρίσης και αβεβαιότητας αποδεικνύεται ότι ο κόσμος αποταμιεύει. Δηλαδή προσπαθεί να κρατήσει ό,τι όπου και μπορεί τέλος πάντων να αποταμιεύσει. Με αποτέλεσμα το λιανεμπόριο να χτυπιέται ακόμα περισσότερο, με δεδομένο ότι υπάρχουν μέτρα θέματα στην εστίαση και κλείσιμο των καταστημάτων επίσης να δημιουργείται θέμα. Το ερώτημα είναι το εξής. Παραπονούνται ότι τα μέτρα δεν είναι αρκετά. Και ρωτώ, θα μπορούσε, ας πούμε, για παράδειγμα, να πάει πίσω το ΦΠΑ από τον Ιανουάριο στον Απρίλιο? Θα μπορούσαν να δοθούν περαιτέρω δόσεις σε όλες τις υποχρεώσεις προς το δημόσιο, να δοθεί δηλαδή μία έμεση ρευστότητα, όχι μία άμεση ρευστότητα από την πλευρά του Υπουργείου Οικονομικών? Νομίζω ότι όλα αυτά τα νομοθετήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα, την προηγούμενη Δευτέρα, και ξεκινούν να υλοποιούνται. Σας θυμίζω ότι, για παράδειγμα, υλοποιήσαμε πρωτοβουλίες σε ό,τι αφορά την παράταση καταβολής κάποιων υποχρεώσεων από τον Απρίλιο του 2021 και μετά σε 12 άτοκες δόσεις ή σε 24 με ένα πολύ χαμηλό επιτόκιο της τάξης του 2,5%. Για παράδειγμα, σας υπενθυμίζω ότι νομοθετήσαμε για τους πολίτες οι οποίοι έχουν ήδη ρυθμισμένες οφειλές κάποιες δόσεις να πάνε στο τέλος της περίοδου των ρυθμίσεων. Δηλαδή, όχι κάποιους μήνες μετά. Αν κάποιος έχει 100 δόσεις ή 120, αυτές οι δόσεις που συσσωρεύονται τώρα πάνε στο τέλος των 120. Σας θυμίζω ότι το Σάββατο ανακοινώσαμε στις περιοχές οι οποίες λάβαμε συγκεκριμένα μέτρα και κάναμε συγκεκριμένες παρεμβάσεις, να υπάρχει μια παράταση σε ό,τι αφορά την αναστολή πληρωμής δόσεων ρυθμισμένων φορολογικών και ασφαλιστικών οφειλών πληρωτών το μήνα Νοέμβριο. Σας θυμίζω ότι το ίδιο κάναμε και για αυτές που κλείσανε με εντολή δημόσιας αρχής. Άρα, σε ό,τι αφορά τις φορολογικές και τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις που δημιουργήθηκαν ή γεννήθηκαν μέσα στην υγειονομική κρίση, έχουν δοθεί σημαντικές παρατάσεις. Το ίδιο ισχύει και για τις δανειακές υποχρεώσεις των πολιτών. Γιατί ο πολίτης που χρωστάει στην εφορία, τα ασφαλιστικά ταμεία και τις τράπεζες. Και στις τράπεζες υπάρχουν αναστολές στις δανειακές υποχρεώσεις. Μάλιστα, κάναμε και νομοθετήσαμε ένα πρόγραμμα, το πρόγραμμα Γέφυρα. Χθες βγάλαμε μια ανακοίνωση. 160.467 αιτήσεις έγιναν. 160.000, έτσι. Θα θυμίζω ότι στο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ γίνανε 7.000. Mm-hmm. Γίνανε 160.000 και θα αρχίσει να υλοποιείται αυτό το πρόγραμμα, ώστε να βοηθήσουμε τους πολίτες, παίρνοντας το δημόσιο ένα μεγάλο κομμάτι του βάρους των δανειακών υποχρεώσεων που έχουν οι πολίτες. Σε όλα αυτά θέλω να λάβετε κάτι υπόψη. Για πρώτη φορά η ελληνική πολιτεία μεριμνά και για τους συνεπείς δανειολήπτες. Και θα σας έλεγα και για τους συνεπείς φορολογούμενους, λαμβάνοντας υπόψη το ότι δώσαμε κάποια κίνητα το καλοκαίρι για όποιον πληρώσει εμπρός στο βάρος κάποιες υποχρεώσεις. Ωραία. Άρα ήρθαμε και νομοθετήσαμε ακριβώς αυτό το οποίο με ρωτήσατε. Ωραία, το αντιλαμβάνομαι λοιπόν αυτό. Αυτό όμως το οποίο και επίσης και εσείς αντιλαμβάνεστε είναι ότι προφανώς είναι μια ανάσα αυτή την οποία δίνεται,
Απ' την άλλη όμως το ερώτημα το οποίο θέτουν και πολλοί ακροατές είναι το εξής, ότι το να δοθούν άτοκες δόσεις ή το να μεταφερθεί αν θέλετε υποχρέωση πληρωμής κάποιων φόρων ή κάποιων εισφορών στο μέλλον, αν δεν έχουμε εισόδημα, αν δεν μπορούμε να κάνουμε τζίρο, πώς θα τις πληρώσουμε. Και φαντάζομαι ότι είναι ένα ερώτημα το οποίο δεν είναι παράλογο, δεν το ακούτε ως παράλογο. Ναι, προσέξτε όμως, επειδή υπάρχει μια συνέχεια στην επικοινωνία μας και μαζί σας και με άλλους συναδέλφους σας στο προηγούμενο χρονικό διάστημα. Ο προβληματισμός που μου θέλετε μέχρι πρόσφατα ποιος ήτανε? Δώσατε παράταση τον Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο, αλλά πόσο πολίτης θα πληρώσει το Σεπτέμβριο? Ήρθαμε και είπαμε δεν θα πληρώσει ο πολίτης το Σεπτέμβριο, θα πληρώσει από τον Απρίλιο του 2021 και μετά σε 12 ή 24 δόσεις. Άρα ουσιαστικά δεν ερχόμαστε να πούμε στον πολίτη έλα και πλήρωσε αύριο το πρωί ή σε δύο μήνες όλο το ποσό. Ερχόμαστε και διευκολύνουμε. Έρχεται ο πολίτης και λέει έχασα κάποιες δόσεις από τις 120. Τις πάμε στο τέλος των 120. Άρα δεν συσσωρεύονται τα χρέη σε μία χρονική στιγμή. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Ανάλογα με την εξέλιξη υγειονομικής κρίσης, πιθανόν να λάβουμε και άλλα μέτρα. Έτσι, γιατί το ζητούμενο είναι ο τζίρος πάντοτε, κύριε Υπουργέ, το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Αν δηλαδή είναι κλειστά τα καταστήματα, δεν μπορούν να τζιράνουν, από πού θα βρουν τα χρήματα να πληρώσουν τις υποχρεώσεις? Γι' αυτό σας λέω ότι αυτή τη στιγμή νομίζω την περίοδο για την οποία αναφερόμαστε και με τα δεδομένα τα οποία έχουμε, την έχουμε καλύψει πλήρως. Και μάλιστα καλύψαμε και τον Νοέμβριο, το Σάββατο που μας πέρασε. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Πώς θα πάει η αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης. Ξέρετε, όλοι κρινόμαστε από αυτό. Και όλοι εξαρτώμαστε από αυτό. Όλοι περιμένουμε να δούμε πότε και πώς θα αντιμετωπιστεί η υγειονομική κρίση. Έτσι ώστε να κάνουμε έναν καλύτερο σχεδιασμό του μέλλοντός μας. Το Υπουργείο Οικονομικών για τα δημόσια οικονομικά και το κάθε νοικοκυριό για την καθημερινότητά του. Ωραία. Με δεδομένο ότι υπάρχουν και άλλοι κάδοι οι οποίοι μπορεί να επηρεάζονται έμεσα από το lockdown και όχι άμεσα όπως αυτοί οι οποίοι έχουν ανακοινωθεί, ποια είναι η πρόβλεψη για αυτούς τους κάδους που πιθανόν να μπουν, να επηρεάζονται έμεσα? Η απάντηση είναι ότι πάμε στη διαδικασία του Απριλίου, δηλαδή μπαίνουν όλοι οι κάδοι οι οποίοι ήταν και τον Απρίλιο μέσα, αυτό λέμε. Ακριβώς. Έχουν μπει όλοι οι κάδοι του Απριλίου. Σας θυμίζω τον Απρίλιο δεν ήταν η κάδοι του Μαρτίου. Ήταν το Απριλίου, δηλαδή η διαδικασία. Ήταν σχεδόν το σύνολο. Άρα λοιπόν όλοι οι κάδοι. Εκτός από τους κλάδους που δεν πλήττονται ουσιαστικά. Ωραία. Όλοι οι κάδοι λοιπόν που τον Απρίλιο ήταν σε αυτή τη διαδικασία που είχε ανακοινωθεί από το Υπουργείο Οικονομικών μπορούν να μπουν στα μέτρα τα οποία έχετε ανακοινώσει. Αυτό λέτε. Ναι, και θέλω να προσθέσω κάτι, ειδικά σε ό,τι αφορά τις αποζημιώσεις ειδικού σκοπού για όλη την επικράτεια. Δηλαδή όχι μόνο για τις κόκκινες περιοχές, αλλά και για τις κίτρινες περιοχές. Αντιλαμβανόμενοι ότι μπορεί να υπάρχουν δυσκολίες σε επιχειρήσεις που μπορεί να δραστηριοποιούνται σε έναν όμορο νομό κάποιου που είναι σε κόκκινο, άρα ουσιαστικά να τα φέρνει πιο δύσκολα πέρα και να πρέπει να βοηθήσουμε εμείς τον εργαζόμενο. Άρα είναι για το σύνολο των ΚΑΒ του Απριλίου, σωστά το είπατε, και προσθέτω εγώ για όλη την επικράτεια σε ό,τι αφορά κάποια συγκεκριμένα μέτρα, όπως είναι η αποζημίωση ειδικού σκοπού για τους εργαζόμενους. Ωραία. Με ρωτάνε διάφοροι ακροατές, ο Δημήτρης μου λέει γιατί δεν πιστώθηκε στο τάξη ή ανακοινωθήσαν μείωση του ένφια σε ιδιοκτήτες που υπέστησαν μείωση μισθώματος 40% στο lockdown. Και πότε αυτό θα πιστωθεί, δεν ξέρω αν. Ορθός ο προβληματισμός μας έχει απασχολήσει και εμάς. Είμαστε σε επικοινωνία με την ΑΔΕ που χειρίζεται το ζήτημα, έχουν πιστωθεί σε αρκετά αφημή αυτό το οποίο είχαμε προβλέψει εμείς νομοθετικά, έχουν ζητήσει πλήρη ενημέρωση και ολοκλήρωση της διαδικασίας το συντομότερο δυνατόν. Πράγματι, υπάρχουν προβλήματα με κάποιους ιδιοκτήτες, υπάρχουν και αστοχίες σε κάποιους ιδιοκτήτες ή μη απόδοση πραγματικών δεδομένων, δηλαδή για το αν μειώθηκε ή δεν μειώθηκε πραγματικά το ενίκιο, γιατί θα πρέπει να αποδειχθεί ότι μειώθηκε το ενίκιο κατά 40%. Έχουν αποδοθεί χρήματα, υπάρχει όμως πρόβλημα, θέλω να το ομολογήσω, υπάρχει πρόβλημα. Είμαστε σε επικοινωνία με την ΑΔΕ και υπάρχει μια δέσμευση το συντομότερο δυνατόν να αντιμετωπίσουμε το θέμα και μάλιστα άμεσα θα σταλεί προσωποποιημένη ενημέρωση σε αυτούς τους πολίτες από την ΑΔΕ. Ωραία. Και μια μαξιμαλιστική ερώτηση. Μήπως έχει έρθει η ώρα να γίνει μια συζήτηση συνολικά για το περίφημο δημόσιο χρέος, διότι πλέον αυτό δεν είναι ένα θέμα το οποίο αφορά τη χώρα μας. Μπορεί να βρισκόμαστε σε μια ευτυχή συγκυρία όπου οι αγορές μας κλείνουν θετικά το μάτι και μπορούμε και δανειζόμαστε, αλλά δεν πάβει να έχουμε και κάποια νούμερα τα οποία συνεχώς αυξάνονται. Μήπως ήρθε η ώρα γενικότερα να ανοίξει μια τέτοια συζήτηση, κύριε Υπουργέ? Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή το ζητούμενο είναι η βιωσιμότητα του χρέους.
και αποδεικνύεται από την μελέτη κυρίως του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας του ESM ότι το ελληνικό χρέος είναι βιώσιμο. Γιατί, πάντα χρησιμοποιώ ένα παράδειγμα για να το καταλάβει ο ακροατής ή ο τηλεθεατής. Ένας πολίτης όταν χρωστάει σε μια τράπεζα, τι επιδιώκει? Επιδιώκει να χρωστάει όσο γίνεται λιγότερα και αυτά που έχει να πληρώσει κάθε χρόνο, αν μπορεί και είναι εφικτό, να τα πληρώσει σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα με μικρότερες δόσεις. Αυτό είναι το ζητούμενο. Αυτό είναι το ζητούμενο και για τη χώρα. Άρα η χώρα τι πέτυχε τα προηγούμενα χρόνια, από το 2012 και μετά? Πέτυχε να βελτιώσει τη βιωσιμότητα του χρέους, γιατί αυτά που πληρώνουμε κάθε χρόνο είναι πολύ λιγότερα από αυτά που πληρώναμε στο παρελθόν. Με λίγα λόγια, αυτό που λέγεται χρηματοοικονομικά, βελτιώσαμε το προφίλ του δημοσίου χρέους. Προς αυτή την κατεύθυνση κινούμαστε αξιοποιώντας, όπως πολύ σωστά είπατε, τα επιτόκια τα οποία σήμερα υπάρχουν στις αγορές, για να βελτιώσουμε ακόμα περισσότερο την βιωσιμότητά του. Κάθε άλλη συζήτηση θα γίνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Λοιπόν, είναι πάρα πολλά τα ερωτήματα. Θα χρειάζονταν ώρες για να τα απαντήσετε όλα. Προσπαθώ να απαντήσω σε ό,τι με ρωτάτε. Ένα τελευταίο. Με ρωτάει ένας φίλος όσον αφορά το θέμα που έχετε θέσει, μου λέει, για τα ασφαλιστικά ταμεία. Εμείς, λέει, που οφείλουμε ΤΕΒΕ από το Φεβρουάριο μήνα. Είναι οδηγός ταξί, από ό,τι καταλαβαίνω. Ξέρετε πολύ καλά, λέει, ότι ο τζίρος μας έχει πέσει κάτω από το 80%. Τι μπορούμε να κάνουμε για να επανέλθουμε στις ρυθμίσεις, λέει, που λέτε? Κοιτάξτε, για τα ασφαλιστικά, ξέρετε πολύ καλά, δεν είναι στο αρμόδιο εργασίας. Όμως θέλω να πω κάτι για τα ταξί, γιατί μας προβλημάτισε αυτό το ζήτημα στην προηγούμενη επιστρεπτέα. Στην προηγούμενη επιστρεπτέα, που ισχύει και για τη σημερινή και για την 4 και για την 5, βάλαμε μέσα τα ταξί. Όταν συνεπώς έρχονταν κάποιοι συμπατριώτες μας που ασχολούνται με αυτό το επάγγελμα και μου έλεγαν, δεν μας βάλατε στα 534 ευρώ, η γρήγορη απάντηση ήταν ότι σας δίνουμε 2.000 ευρώ, τα οποία μπορείτε να πάρετε ακριβώς επειδή έχετε μειωμένο τζίρο. Mm-hmm. Και μάλιστα, σας θυμίζω, ότι μειώσαμε και το ΦΠΑ στις μεταφορές, που αφορά και τα ταξί. Άρα η ελληνική πολιτεία ήρθε να βοηθήσει τα ταξί και ζητάω από τους συναδέλφους, από τους συμπατριώτες μας που ασχολούνται με αυτό το επάγγελμα, να κάνουν χρήση των πόρων που δίνει η ελληνική πολιτεία και σε αυτόν τον κλάδο. Αυτό μου το είχατε πει και σε μια παλαιότερη συνομιλία μας, ότι δεν έχει γίνει. Αλλά δεν είχε γίνει μεγάλη χρήση, γιατί έχουμε τα στοιχεία και δεν έγινε μεγάλη χρήση. Και όταν μιλάω με προέδρους συλλόγων σε όλη την Ελλάδα, το παραδέχονται. Μου λένε ότι κάποιοι μπήκανε, κάποιοι δεν μπήκανε. Εντάξει, υπάρχει βέβαια και η ιδιομορφία ότι είναι άλλοι ιδιοκτήτες, είναι άλλοι οδηγοί, είναι διαφορετικά τα πράγματα εκεί. Τέλος πάντων. Προσπαθούμε να καλύψουμε όσο μεγαλύτερο κομμάτι της κοινωνίας μπορούμε. Ωραία. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για την επικοινωνία. Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα.